Φτάσουμε. Λοιπόν, εγώ για το θέατρο στο Μαχαιρά νομίζω ότι ήταν υπορπολεμικά. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά θυμήθηκα όμως το θέατρο. Χρονολογία δεν μπορώ να σου είπα ακριβώς, αλλά ήμουν επιτυχικά στο παίζανε θέατρο οι Μαχαιριώτες. Και θυμάμαι και τα πρόσωπα που παίζανε. Θυμάμαι την Γκόλφο. Παίζανε την Γκόλφο. Και το παίζανε πάνω από τον Μπουζένι το μαγαζί. Στο παράβλιο της εκκλησίας, το οποίο η εκκλησία τότε δεν ήταν ισοπεδωμένο και ήταν προς το Πρανές. Ήταν δηλαδή ένα θέατρο, ένας χώρος δηλαδή για θέατρο. Ψηλότερα πάνω στην εκκλησία και χαμηλότερα μέχρι κάτω. Μαζευόταν όλο το χωριό. Τότε το χωριό ήταν πυκνό, είχε κόσμο και μαζεύονταν όλη η πλατεία και πάνω στην εκκλησία ήταν γεμάτη. Λοιπόν, θυμάμαι τα πρώτα παιδιά που παίζανε θέατρο. Παίζανε την Γκόλφο, ήταν ο Χρήστος ο Γάκας, ο οποίος έπαιζε το Ζήση. Τάσος έπαιζε ο Χρήστος Κότσουκβέλη, που λέμε. Γκόλφο έπαιζε ο Γιάννης ο Παπασάνδρος. Τώρα ό,τι θυμάμαι, Γιάννος έπαιζε ο Τέλειας ο Κουβέλης, ο Βιτλάντας, τον έλεγε, Γιάννος. Θυμάμαι τώρα τα παιδιά Ζήσης, ποιος έπαιζε Ζήσης. Ωραία, αργότερα το θυμηθώ, αλλά τώρα δεν το θυμάμαι. Και τα άλλα τα παιδιά, Σταυρούλα και τέτοια. Μου φαίνει πως να έπαιζε και ο Βασίλης ο Ζαχρίστας, που λέμε Καρουτέρι. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτόν. Βασικά αυτούς θυμάμαι τώρα που παίζανε, σίγουρα. Το Γκάκα, ο Γκάκα ζει, μπορεί να τον ερωτήσουμε και να μας πει τα υπόλοιπα τα ονόματα. Το Γκάκα του Γιάννη τον Παπαστάμου, ο ήρωα, τον Τέλια τον Κουβέντη, τον Βετλάντζα, που έπαιζε Γιάννη. Μετά τη Σκητάλη την πήραμε εμείς, η δικιά μου, ας πούμε, η ηλικία, η γενιά. Αυτό έγινε το 1967-68. Μέχρι τότε παίζανε οι μεγάλοι, αυτοί που προανάφερα. Λοιπόν, το 67 με το... Όχι, συγγνώμη, το 57 με το 58. Τα λάθος. Τότε πήραμε στη σειρά. Δάσκαλο είχαμε τον Γιάννου, τον Παπαστάμου. Και παίξαμε την Γκόλφο κι εμείς. Γκόλφο έπαιζα εγώ. Τάσος έπαιζε ο Πάνος ο Παπαστάμος. Σταυρούλα ο Κώστας ο Μπούρκας. Γιάννους που είχε τα αστεία και τα καλαμπούρια έπαιζε ο Σπύρος ο αδερφός. Κίτσος έπαιζε ο Πάνος ο Πετρομάνος. Ζήσης έπαιζε ο Αποστόλης ο Στράτος. Τώρα θυμάμαι και άλλα ονόματα που είναι στο έργο. Και δεν θυμάμαι και άλλους φίλους που... Μετά είχαμε μια άλλη παράσταση, την ΕΣΜΕ. Η ΕΣΜΕ ήταν μια τουρκοπούλα. Αυτό ήταν νομίζω Περσιάδη, έγραψε αυτά τα έργα. Μόρφο, ΕΣΜΕ, αγαπητικός της Βοσκοπούλας. Όχι, ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας είναι το Κορομιλά, δεν κάνω λάθος. Τώρα αυτά νομίζω ότι είναι Περσιάδη. Τέλος πάντων, παίξαμε την ΕΣΜΕ. ΕΣΜΕ, πάλι έπαιζα εγώ, ΕΣΜΕ. Τα γνωστά αυτά, έπαιζε ο Χρήστος ο Πουλής, ο Τέλειας ο Τόντος, ο Τόλειας ο Στράτος, ο Κώστας ο Μπούχας, ο Τάκης ο Ζαχρίστας, που είπαμε, αυτά τα παιδιά. Παίξαμε την ΕΣΜΕ, θα σου πω για την ΕΣΜΕ, ήταν πολύ...
αγαπητικό της Βοσκοπούλας, είπαμε, το χώρο του Ζαλόγου, πηγαιογούσης, ήταν το, όχι το μοναδικό, ήθελα να πω, που έπαιζα σαν άντρας. Εγώ ήταν έτσι λίγο λεπτοκαγωμένος, λεπτο αδύνατος και ταιριάζω περισσότερο προς τη γυναίκα της κρίση μετά από τα παιδιά που ήταν πιο ευστραφή. Έπαιξαμε λοιπόν το χώρο του Ζαλόγου. Έπαιζα και πηγαιογούσης κιόλας. Όλα όπως είπα πεζόταν καλοκαίρι, συνήθως ήταν απαραίτητο, είχε μείνει σαν έθιμο πλέον τη Δευτέρα το Πάσχα. Δευτέρα το Πάσχα έπρεπε να παίξουμε θέατρο. Και το παίζαμε εκεί, πέτρια, ζέστα, ήταν ωραία. Παίξαμε, θυμάμαι, ένα χαρακτηριστικό με την Γκόλφο. Την ώρα που παίρνει το φαρμάκι, το δηλητήριο Γκόλφο, εγώ είχα ένα μπουκαλάκι μικρό γεμάτο μέντα πλουτό. Και μπροστά λέμε τώρα ήταν τόσο πολύ ο κόσμος που όταν έπαινε από τα σκαλιά της εκκλησίας, του σχολείου, μέχρι πέρα που ήταν το ιερό και μπροστά στο ένα μέτρο στη σκηνή. Και μπροστά ήταν κάτι γρήγορες, ήταν η πιατσάντα, η κότς, Κωστακιώτη, η τέτοια, η μάνα, η Μπαρμπέρος. Ήταν αυτές οι γρίες, πια τέτοια, η βαθιά Βαρβάρα, ξέρω ποιες άλλες ήταν εκεί οι γρίες. Μα θυμάμαι αυτή η παιδιά, η μάνα του Τσαλάκη. Λοιπόν, την ώρα που ήρθε να πάρει το φάρμακο του Γκόλφο, φώναζε, μην του παίρνεις μωρή καλιακούδα, μην του παίρνεις. Τόσο πολύ το ζήσανε, το ζούσανε ο κόσμος, μπαίνανε μέσα στο αυτό, νομίζανε πως είναι το ίδιο. Νομίζανε πως είναι, εγώ είχα μεταμορφωθεί στα μάτια αυτών των ανθρώπων, πραγματική γυναίκα. Σου είπα και προηγουμένως, επειδή ήταν και λεπτός αδύνατος. Και εντάξει, έμοιαζα λίγο πιο πολύ, έβαζα και τα γυναικεία μου και τα τέτοια. Και βαφόμανε, μας βάφανε και οι μεγάλες γυναίκες και μας ήταν τέλειοι. Και θυμάμαι αυτό το χαρακτηριστικό, μην το παίρνεις και να κλαίει. Μην το παίρνεις το φάρμακο και να κλαίει. Ήταν έτσι να... Εγώ το άκουγα και έφευγα από το... Ζούσα εκεί μέσα. Μπορώ να σου πω ότι το πίστευα κατά κάποιο τρόπο ότι ήμουν εγώ εκείνος που έκανα αυτά εκεί την ώρα. Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό. Επίσης ένα πολύ ωραίο και χαριστικό ήταν στο... Παίζαμε τη Σκλάβα. Η Σκλάβα Χρήστο ήταν... Ότι ήταν δύο αδέρφια και αγαπούσαν οι δύο αδερφές. Τα δύο αδέρφια τα παίζαμε εμείς. Τα Ζαχαρλάκια, εγώ, με τα Μακαρίτα Σπύρο, τον αδερφό μου. Και τις δύο αδερφές, ο ένας ήταν ο Τάκης ο Τζαχρίστας. Ο άλλος δεν το θυμάμαι. Ήταν η Ξάντο το όνομα. Και το άλλο, θυμάμαι πώς την λέγανε την άλλη κοπέλα, τέλος πάντων. Αγροφύλακας έπαιζε ο Μακαρίτης, ο Γάκης, ο Πιάτσκας. Αγροφύλακας. Ξέχασα μία διόρθωση. Στην Γκόλφο. Έπαιζε Γιάννος, έπαιζε ο Γάκης, ο Πιάτσκας. Γιάννος. Και τώρα θυμάμαι, και Κίτσος έπαιζε ο αδερφός μου. Ο Σπύρος, έπαιζε Κίτσος, έτσι. Λοιπόν, όχι ο Πάνος, δεν έπαιζε ο Πάνος στην Γκόλφο. Ο Πάνος έπαιζε μετά στην ΕΣΜΕ. Τα θυμάμαι και καλά ρίγα μου αυτό. Όχι, Κίτσος έπαιζε ο Πάνος έπαιζε Κίτσος, ναι. Ο Πάνος ο Κουτρομάνος έπαιζε Κίτσος και ο Σπύρος έπαιζε Γιάννος. Δεν ήταν ο Πιάσκας, ήταν. Κάτσε τώρα έχει πρόβλημα γιατί σε κάποια παράσταση δεν έπαιζε ο Πιάσκας. Τα πάρουμε τη σειρά, χάσε. Γιάννος ο Κίτσος. Θυμάμαι τώρα τον Πάνο που έθελε να πει «Έρε ζούρλια μιλυρί» και λέει «Έρε ζούρλια μαλλιαρί». Ναι, ναι, έπαιζε ο Πάνος, έπαιζε Κίτσος. Ένα χαρακτηριστικό που θα σου πω τώρα πάλι, το ξέχασα, είδες τώρα με συνέχεια που μιλάω, τα θυμάμαι. Ήθελε ο Πάνος να τον βάλουμε μέσα, να παίξει.
Και δεν είχαμε, είχαμε κάνει διανομή των ρόλων, δεν τον βάλουμε αυτόν να παίξει. Και επέμεινε, ήρθε και κάνανε τις πρόβες, τις κάνανε στο σχολείο εδώ πάνω, μας είχε δώσει ο δάσκαλος Ζακόπουλος, είχε δώσει τα κλειδιά και πήγαμε σε μια αίθουσα και κάνανε τις πρόβες. Έσπασε την πόρτα, έσπασε το ένα του τζάμα της πόρτας, το έσπασε για να πει μέσα. Είδαμε και από είδαμε, δεν κλειτώνουμε. Και πού να τον βάλω αυτό, ήταν ο άνθρωπος, δεν καταλάβουν από τέτοια. Ήταν, πώς να σου πω, ήταν πολύ... Δεν έπαιρνε δηλαδή πάνω στο θέμα, ήθελα να σου πω. Δηλαδή, να χαμηλώσει τον τόνο της φωνής του ή να τον ψηλώσει, ξέρω εγώ. Ήταν σύνδη, με φοβέρα. Τέλος πάντων, λέμε να τον βάλουμε κίτσο. Και αυτός φοβηρίζει και πιο από ό,τι, ας πούμε, τέριαζε. Κατά κάποιο τρόπο. Και μπήκε κίτσο. Νομίζω τώρα έτσι όπως θυμάμαι αυτό, ο μακρύς του Σπύρου Ζαδιχρόνου πρέπει να έπαιζε το Ζήση, τον πατέρα της Σταυρούλας και τέτοια. Αυτά ήταν τα χαρακτηριστικά με την κόλφη. Τώρα παίζαμε λοιπόν τη Σκλάδα.